Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο εδώ στις τηλεοπτικές σειρές και πάμε να παρακολουθήσουμε τι θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς Σασμός. Όσο και Νεαργυρό θέλει να ξεφύγει από τον κλειό των σταματάκεντων, τόσο πάνω τους θα πέφτει. Ο Αστέρης δεν θα πάψει να της τηλεφωνεί για να μάθει που είναι, όμως τη λύση τελικά θα του τη δώσει η Μαρίνα, που θα τον ενημερώσει για την παραμονή της στο σπίτι της ξαδέλφης της. Ο Αστέρης θα αποφασίσει να πάει να τη βρει, ύστερα μάλιστα και από προτροπή της Καλλιόπης που θα του πει να προστατεύσει την οικογένειά του. Στο μεταξύ, ο Ανδρέας συνεχίζει να θέλει να μάθει τι συμβαίνει με την Εύα. Εκείνη που ακόμα δεν είναι έτοιμη να του αποκαλύψει την πραγματική της ταυτότητα, θα του πει απλά πως είναι μυστική πράκτορας, κερδίζοντας έτσι λίγο χρόνο. Αυτός όμως θα έχει μεγαλύτερα προβλήματα να διαχειριστεί, όπως το να κάνει δικό του το κτήμα που του άφησε ο Ρούσος Σταματάκης σε εκείνον και στον Τηλέμαχο. Μάλιστα, θα πει στον αδελφό του ότι έχει βάλει λιτούς και δεμένους να βρουν το Ρούσος στο Χόλμη όπου και μένει όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος, ο Μανώλης βλέπει την Εύα και τον Γιώργο μαζί και το λέει στην Τζέννη με την ελπίδα να το μεταφέρει στη Θοδώρα. Μήπως και εκείνη έτσι αλλάξει τις αποφάσεις της για τη σχέση της με τον αστυνόμο. Η γιαγιά Ειρήνη δίνει τη χαριστική βολή στον Ανδρέα, αποκαλύπτοντας το κρυφό μυστικό που έκρυβε εδώ και καιρό. Τη στιγμή που ο Ανδρέας πιστεύει πως η γιαγιά του τον προκαλεί με ένα αστείο, η αλήθεια του ρίχνει βάρος στην καρδιά. «Τι είναι αυτό, θεία, κάποιο νέο αστείο για να με διώξει από το χωριό?» ρωτάει ο Ανδρέας με ανυπομονησία. Η απάντηση της γιαγιάς όμως είναι μια θλιβερή αποκάλυψη που θα αλλάξει τη ζωή του για πάντα. «Όχι, αγόρι μου, ο λόγος που έχω κρατήσει το στόμα μου κλειστό και δεν έχω μιλήσει τόσο καιρό για το γράμμα της Μαρίας είναι αυτός. Φοβόμουν την αντίδρασή σου, γι' αυτό και σε παρακαλούσα να φύγεις για να μην μάθεις. Μα δεν έχω άλλη επιλογή, γιατί η αλήθεια μπορεί να σε σκοτώσει», αποκρίνεται η γιαγιά με σοβαρότητα. Οι λέξεις της γιαγιάς αφήνουν τον Ανδρέα άναυδο, χάνοντας τη γη κάτω από τα πόδια του. Αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι το παρελθόν του είναι ένα ψεύτικο σκηνικό και η αλήθεια που ξεπετάγεται μπροστά του είναι ένας ακαταμάχητος χήμαρος. Ο Ανδρέας, σοκαρισμένος από την αποκάλυψη, αποφασίζει να απομακρυνθεί από το χωριό. Η πορεία του είναι μοναχική προς το άγνωστο. Όπως αποκαλύπτωται, τα ίχνη του χάνονται για πάντα, αφήνοντας πίσω του μια ζωή που δεν είναι πλέον δική του. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.